Ήταν τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές του 80 όταν η Ηρακλειώτικη κολύμβηση με την ύπαρξη κολυμβητηρίου στην πόλη άρχισε να βγαίνει στον αφρό. Δύο παιδιά με τεράστιο έμφυτο ταλέντο, ο Ηλίας Παχουλάκης και η Δέσποινα Σταυρουλάκη, δεν άργησαν να ξεχωρίσουν. Ξεκίνησα το 1981 σε ηλικία 9 ετών. Όπως ανέφερα πριν, ήθελα να μάθω να κολυμπάω σωστά. Μπήκα στη μικρή πισίνα για τα πρώτα βηματάκια. Σε 2 μέρες μπήκα στη μεγάλη πισίνα και από εκεί ξεκίνησε ένας δρόμος. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Ένιωσα όμορφα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο νερό και όπως μέχρι και σήμερα δηλαδή που βρίσκομαι εδώ, βρίσκομαι διότι είναι πάθος το νερό. Σαν παιδί κι εγώ μικρός ήμουν λίγο άτακτο παιδί. Στη γειτονιά μας εκεί ήταν κάποια κυρία η οποία ασχολείται με το κολυμβητήριο, πήγαινε τα παιδιά της και κάποια στιγμή ο πατέρας μου για να ηρεμήσω και λίγο της λέει δεν τον παίρνεις εκεί στο κολυμβητήριο να δώσει την ενέργειά του εκεί. Θυμάμαι τότε ήμουνα 9,5-10 χρονών, το 1983. Ξεκίνησα. Είχα την Νόρα την Τσουκάτου προπονήτρια. Σκορεμένη τώρα, καλά να είναι εκεί που είναι. Σε ποιο σύλλογο? Στον Κόη Ηρακλείου. Μία από τις καλύτερες ομάδες τότε. Και θυμάμαι μέσα σε 6-7 μήνες κοντά, ούτε χρόνο. Κατηγορία τότε ήταν 10-12 ετών, κατηγορία ε. Το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο και βανελλήνιο ρεκόρ στην έψιλο κατηγορία τότε λεγότανε. Πέκανα στα 100 μέτρα πρόστιο, ούτε καν είχα καταλάβει τι είχα κάνει, γιατί ήμουνα 10,5 χρονών κοντά στα 11. Μια πολύ μεγάλη στιγμή, νεόκοπος παράγοντας εγώ, ήτανε του Ηλία του Παχουλάκη και τα 45 πανελλήνια ρεκόρ, τα οποία σε κάποιες στιγμές τα έκανε και κατέτρωζε τα πανελλήνια ρεκόρ λίγο και δεν καταλαβαίναμε ότι ήταν πανελλήνια ρεκόρ γιατί δεν είχαμε τον πίνακα μπροστά μας. Και η κερκίδα έλεγε «Μα δεν κάνει μεγάλα ρεκόρ ο Ηλίας». Και αυτός έκανε πανελλήνια ρεκόρ, αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Όταν είδαμε τον πίνακα μπροστά μας, τρελαθήκαμε. Είναι τιμή μου γιατί είχα σπάσει και μεγάλα ρεκόρ παλαιών μεγάλων προστίων στην Ελλάδα, όπως του Δαμπασιώτη του Παναθηναϊκού, του Γιάννη του Μιλιδάκη του Παναθηναϊκού, του Λαναρά που αν δεν κάνω λάθος ήταν τον ΠΑΟΚ. Ήμουνα με τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν ένα χρόνο μικρότερός μου. Κολυμπούσαμε μαζί με τον Ηλία, ένας εξαιρετικός κολυμπητής που άφησε εποχή και πολλά άλλα παιδιά που πρωταγωνιστούσαν τότε όλο στο Πανελλήνιο. Τα χρόνια ήταν πιο αληθινά, αλλά ήταν και πιο δύσκολα. Δεν είναι όπως τώρα η τεχνολογία που και στην προπονητική έχει αλλάξει και οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Και αυτά που έχουν τώρα οι κολυμβητές είναι καλύτερα από αυτά που είχαν τότε. Δηλαδή και τα μαγιό είναι πιο γρήγορα και οι κανονισμοί, ας πούμε, και ιδιαίτερα στο αγώνισμα που ήμουν εγώ στο πρόστιο έχουν αλλάξει. Τώρα επιτρέπεται ποδιά πεταλούδα στην εκκίνηση στροφή. Τότε ήσουν άκυρος. Έπρεπε να είσαι και πολύ δυνατό ταλέντο και να έχεις ψυχή μέσα σου, γιατί η προπόνηση δεν είχε εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί τώρα τα τελευταία χρόνια. Η πρώτες διακρίσεις ήταν σε ηλικία από 12 ετών και άνω, που ξεκίνησα τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ξεκίνησα με οχτάδα και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τη δεύτερη χρονιά, το 86, πήρα 3 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία μου. Και μετά ξεκίνησαν και οι κλείς της εθνικής ομάδος με πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Εγώ από την αρχή, όταν ήρθα εδώ, σαν πρότυπο μου είχα τη Δέσποινα τη Σταυρουλάκη. Είναι μεγαλύτερη από μένα και ήταν και είχε πολλές επιτυχίες. Όταν ακούσα αθλητές παλαιούς, οι οποίοι γνώριζαν την εξέλιξή σου, να σου λένε ότι είσαι πρότυπο για αυτούς, εννοείται ότι με χαροποιεί πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, με ανεβάζει ψυχολογικά πολύ. Γιατί είχα να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Όταν τελείωσα το σχολείο, με ζητήσανε 2 ομάδες από τον Πειραιά, ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός. Έκρινα γιατί σαν άνθρωποι μου φερθήκαν πιο καλά, μιλήσαμε πιο όμορφα, πιο μεγάλη οικογένεια του Εθνικού με αγάπησε πάρα πολύ. Και μετά που τελείωσα το σχολείο και σπούδασα Γυμναστική Ακαδημία στην Αθήνα, πήρα μεταγραφή στον Εθνικό Πειραιά. Η μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό έγινε το 1991. Όταν πήγα πρώτη χρονιά φοιτήτρια για τη Γυμναστική Ακαδημία. Η σπουδαιότερη χρονιά για μένα ήταν το 1988, που μπορεί να ήταν, όσον αφορά το κομμάτι το αθλητικό, η καλύτερη μου χρονιά, αλλά ταυτόχρονα και η χειρότερη μου, διότι έχασε τον πατέρα μου. Και από εκεί θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσω με την ψυχολογία που είχα πριν. Έκανα και άλλα βήματα, γιατί συμμετείχα από 18 ετών, πήγα με τον Ολυμπιακό, οπότε είχα όλη αυτή τη μεγάλη ομάδα με τις ιταλοδρομίες, πρωταθλήματα, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε μια μεγάλη απώλεια. Την πρώτη μέρα, τώρα με πας πάρα πολλά χρόνια πίσω, ήμουνα 4 χρονών, με φέραν οι γονείς μου, μικρή πισίνα, έτος 1979. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, η μικρή πισίνα ήταν αυτή η ίδια, απλώς τώρα είναι σκεπασμένη, η μεγάλη ήταν εδώ. Ο χώρος δηλαδή ήταν περίπου ίδιος, σαν χώρος, απλώς έχει εξυγχρονιστεί. Είχα ξεκινήσει από τον εγώ Ηρακλείου. Έμεινα βέβαια εκεί μέχρι τα 12. Όταν πήγα αγωνιστικό, άλλαξα σύλλογο, πήγα στο Ναυτικό Μύλο Ηρακλείου. Θα σας πω ότι ήταν μία έκπληξη για μένα. Μου λέει η μητέρα μου ένα απόγευμα, έλα να σε πάω κάπου. Και φτάνουμε στο κολυμβητήριο. Λέω, τι είναι εδώ, μου λέει πισίνα, μου λέει θέλω να μάθεις να κολυμπάς. Δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Λέω πάμε. 6 χρονών τότε. Ήρθα, με έγραψε, ξεκίνησα από τη μικρή πισίνα. Σχετικά μεγάλη μπορώ να πω ότι ξεκίνησα, 6 χρονών. Δηλαδή πέρασα πολύ γρήγορα από τα στάδια της μικρής πισίνας και στον ένα μήνα πάνω θυμάμαι και είχα περάσει τη μεγάλη. Ήμουνα μέλος εθνικής ομάδας 3 χρόνια, από το 89 μέχρι το 92. Το 1992 έφυγα φοιτήτρια, πήγα Αθήνα, που κολύμπησα με τον Ανόγ Γλυφάδας μέχρι το 1997 που τέλειωσα τις σπουδές μου, όπου συνέχισα να κολυμπάω. Πήραμε το πρωτάθλημα με τον Ανόγ στην Open, αν και με ρίχνανε περισσότερο σε ελεύθερα, και αυτό για να εξυπηρετηθεί η βαθμολογία στις ομάδες. Μ' άρεσε πιο πολύ πεταλούδα και μειχτή, αλλά κολύμπησα πάρα πολύ ελεύθερο. Αποστάσεις, 400-800. Τότε δεν υπήρχε 1500 όπως τώρα. Έχω περάσει από πολλά αγωνίσματα, δηλαδή έχω περάσει από τα 50 μέτρα μέχρι και τα 800 μέτρα. Έχω διακριθεί και στα 100 και στα 50 και στα 200 και στα 400 και στα 800, δηλαδή δεν μπορώ να διαλέξω ποιο μου άρεσε καλύτερα. Είχε το καθένα τη δική του ιδιαιτερότητα. Μιλάμε για ελεύθερο και είχα περάσει και από πεταλούδες, 50, 100 και 200 πεταλούδα. Μέχρι που το 200 πεταλούδα του άφησα από κάποια ηλικία και μετά και επικεντρώθηκα μόνο στα 50-100. Ήμουνα κορασίδα και κυνηγούσαμε το όριο της προεθνικής μαζί με τον προπονητή μου σε ένα συγκεκριμένο αγώνα. Με προετοίμαζε 2 εβδομάδες, είχα ιδιαίτερη προετοιμασία για να πιάσω το όριο. Μέχρι που το έπιασα, τα κατάφερα, είχα πάρα πολύ άγχος, τα κατάφερα και ήταν μια τεράστια ικανοποίηση για μένα. Σίγουρα δεν ήταν τόσο προβεβλημένο όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως είναι τώρα. Είχαμε εφημερίδες, μας παίρνανε συνεντεύξεις και τότε όπως και τώρα. Αλλά σίγουρα το Facebook, το Instagram και αυτά το έχουν κάνει πιο δημοφιλή το άθλημα και ήρθαν και επιτυχίες μετά στην πάροδο των ετών, είχαμε Ολυμπιονίκες, είχαμε πιο πολλές διακρίσεις, οπότε άρχισε και το άθλημα να γίνεται πιο γνωστό από ό,τι ήταν εκείνη την εποχή. Θα σας πω ότι το κολύμπι είναι ένα δύσκολο άθλημα, πρέπει πραγματικά να το αγαπάς. Πρέπει να αγωνιστεί σκληρά. Θέλει πολλή συγκέντρωση στο στόχο που θέλεις να βάλεις. Πρέπει να ξεκινήσεις από σχετικά μικρή ηλικία για να μπορέσεις να καταφέρεις να κάνεις κάτι. Όχι ότι σε πιο μεγάλη αποκλείονται οι πιθανότητες, αλλά δυστυχώς για το κολύμπι θέλεις μία βάση, πρέπει να χτίσεις μία βάση. Οπότε πρέπει να ξεκινήσεις από μικρή ηλικία. Το κολύμπι είναι καλό διότι έχει τους λιγότερους τραυματισμούς σαν άθλημα. Γυμνάζει όλο το σώμα, είναι το πιο ακίνδυνο θα έλεγα, στο να χτυπήσει κάποιο παιδί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είμαστε σε ένα ανοιχτό χώρο. Αλλιώς είναι να κολυμπάς, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έρχονται και με μεγαλύτερη διάθεση τα παιδιά. Είναι δύσκολο ναι μεν το χειμώνα, αλλά όσοι το αγαπούν το κρατάνε. Αυτά. Ο Σπύρος Γιαννιώτης με δυνατά πόδια πάει προς το χρυσό μετάλλιο. Έχει και σχεδόν εξασφαλίσει το μετάλλιο, το ασημένιο, αλλά πάει για το χρυσό. Ο Σπύρος Γιαννιώτης είναι κοντά, έτοιμο να χτυπήσει για να πάει το χρυσό και το παίρνει. Δεύτερος ασημένιος. Στο τέλος έχασε το ξομετάλλιο. Πρώτος. Αλλά τελευταία στιγμή πήρε το ασημένιο. Όχι, είναι πρώτος. Είναι πρώτο. Είναι πρώτος. 1.52-59. Χρυσό μετάλλιο για τον Σπύρο. Χρυσό ο Σπύρος Γιαννιώτης. Δεν υπήρχε τότε. Δεν μας είχε δείξει κανείς τον δρόμο για αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πιο πολύ γνωστό έγινε μετά την νίκη του Γιαννιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό μας οδήγησε μετά και σε αυτό που είναι σήμερα το Open Water για την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη διάκριση για μένα ήταν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open το 1988 στα 400 μεικτή, που μπορεί να μην ήμουν εκτός Ελλάδος, να μην ήμουν με την εθνική ομάδα, αλλά ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, διότι ήταν και η τελευταία φορά που ήταν δίπλα μου ο πατέρας μου. Πολλά χρόνια που ήμουν πρωταθλητής στα 100 μέτρα πρόστιο, σε όλες τις κατηγορίες και στους άντρες, συνεχόμενα χρόνια. Αυτό με τιμά γιατί έχω προσφέρει πολλά στην ελληνική κολύμβηση για τα τότε χρόνια, που είναι διαφορετικά και στις επιδόσεις και σε όλα. Θυμάμαι Βαλκανιάδες μέσα στην Τουρκία να ακούγεται ο ελληνικός ύμνος, να πηγαίνουμε ας πούμε 30 άτομα αποστολή και να παίρνω ο μόνος 2 χρυσά μετάλλια. Είναι μια μεγάλη τιμή για μένα. Να βλέπω τους Τούρκους ας πούμε να με χειροκροτάνε. Μέσα στη Βουλγαρία, στη Σόφια με βαλκανικά ρεκόρ. Και μεγάλο τελικό στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες τότε νέων, που σαν παιδί ούτε καταλάβαινα ας πούμε τι έκανα. Αγαπάω το κολύμπι. Μπορεί να μην είμαι στις πισίνες, ασχολούμαι με τη θάλασσα. Βοηθάω όσους θέλουν και μπορούν. Μ' αρέσει να σώζω ζωές. Και όποτε μου ζητηθεί θα προσφέρω στο άθλημα της κολύμβησης. Αυτό που με λυπεί εμένα είναι εδώ στο Ηράκλειο, που παρόλο που έχω προσφέρει για τον τόπο μου και για το κολύμπι, για κάποιο λόγο λυπάμαι, γιατί μου κλείσανε την πόρτα, μου τραβήξανε το χαλί. Παρόλο που έφερα άτομα που πήραν μεταγραφή στο Εθνικό Πειραιά, ήμουν αυτός που έκανε του Κρίστιαν Γκολομέεβ, του γνωστού πρωταθλητή στο Ελεύθερο και παγκόσμιου πρωταθλητή 2 χρόνια, ώστε το παιδί μετά το σχολείο να πάρει υποτροφία στην Αμερική στο κολέγιο. Και κάποια στιγμή έδειξα και τι είμαι σαν προπονητής. Για κάποιο λόγο δώσανε μια λάθος κρίση στον κόσμο για τον χαρακτήρα μου, μια λάθος άποψη. Επειδή δεν μπορούσα να πούνε κάτι για την προπονητική μου σαν προπονητής, ότι ίσως να μην είμαι καλός χαρακτήρας σαν προπονητής. Αυτό δώσανε στον έξω κόσμο και αυτό περάσανε στο Κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Φοράς ένα ιστορικό μπουφάν, μια ιστορική φόρμα. Ακόμα λεγόταν η Ομοσπονδία ΕΚΟΦ. Ναι, είναι το 1993, στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, τότε που γενιάστηκε, πριν την Ολυμπιάδα. Ήταν το κολυμβητήριο που άνοιξε για μας στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στην Αθήνα. Μεγάλη μου τιμή. Και τη φοράω, τα έχω κάποια πράγματα σαν ενθύμιο και τα φυλάω. Στο Ηράκλειο, από την πισίνα του Ηρακλείου, πιστεύω πως δεν θα ξεχάσω κανένα. Πανελλήνιο ρεκόρ έχει κάνει και ο Γιάννης ο Περισινάκης, 400 ελεύθερο. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Πανελλήνια ρεκόρ έχει κάνει η Μαρία, η Μελίνα η Τροχαλλάκη με τα Δελφίνια και ο Μαρίνος Φτυλάκης. Πανελλήνιο ρεκόρ έχει κάνει και η Κανόγκα, η Κάλια η Κανόγκα, και μετά στην πορεία έκανε η Άρτεμη στη Βασιλάκη. Αυτό είναι εκπληκτικό από τη δική μας την πισίνα, τόσα πανελλήνια ρεκόρ. Δεν θέλω να μιλήσω για μετάλλια από πρωταθλήματα, γιατί τα πανελλήνια ρεκόρ για μένα είναι πάνω από τα μετάλλια. Η κολύμβηση έδωσε επιτυχίες και μεγάλα ωφέλη και μέσω σχολικών πρωταθλημάτων, και παιδιά που είχαν πρότυπα τους μεγαλύτερους έφτασαν μέχρι την Κίνα. Ενώ σήμερα οι επιτυχίες έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο, φαίνοντας συμμετοχές σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα. Το μόνο πράγμα που με επηρέαζε αρνητικά ήταν τους χειμερινούς μήνες λίγο το κρύο. Αλλά μετά το συνήθισα και το και δεν με εμπόδιζε σε αυτό που έκανα. Όμως όταν ήμουν μακρύ θυμάμαι και με επηρέαζε αρνητικά αυτό. Η αρχή έγινε κλασικά όπως γίνεται σε όλα τα παιδιά. Ήρθαμε στο κολυμβητήριο για να μάθουμε να κολυμπάμε. Ήταν η επιθυμία του μπαμπά και της μαμάς να μάθουμε να κολυμπάμε, να είμαστε ασφαλείς στη θάλασσα. Χρονολογία. Χρονολογία το 89, 1989, εδώ στο Λίντο, στην ομάδα του Κόη. Πρώτη επαφή με το νερό, στη μικρή πισίνα και από εκεί ξεκινήσαν όλα. Εν έτη 1980, το κολυμβητήριο τότε πρωτοξεκινούσε τη λειτουργία του και ήρθαμε εδώ πέρα με τον πατέρα μου να ξεκινήσω τα πρώτα μου βήματα στη μικρή πισίνα. Αμέσως ήταν κάτι που μου άρεσε. Είχα ένα ταλέντο στην κολύμβηση και ξεκίνησα μέσα στα πρώτα 2 χρόνια να κολυμπάω αγωνιστικά. Εγώ ξεκίνησα καλοκαίρι του 1981. Ήρθα εδώ στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, με έφερε η μητέρα μου με τα άλλα μου 2 αδέλφια και από εκεί ξεκίνησε μια πορεία μέχρι και σήμερα. Η μητέρα μου ασχολήθηκε με τα κολυμβητικά κοινά, τεράστια προσπάθεια από μέρους της και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κυρία Μέρη είναι ένας, ίσως μπορεί να είναι ο αξιότερος παράγοντας κολύμβησης στην Ελλάδα. Επέλεξα την κολύμβηση για τα παιδιά μου για διαφορετικούς λόγους για το κάθε παιδί. Η μεγάλη κόρη ήθελα να δυνατήσει και βασικά γι' αυτό την έφερα. Ο αγαπητός ήρθε διότι είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που μπορούσε να του αφήσει αναπηρία και οι γιατροί μιλήσανε για κολύμπι. Και μοιραίο ήταν το τρίτο μου παιδί και εκείνο να κάνει κολύμπι. Ακόμα και όταν τελειώσανε κολυμβητικά, το τελειώσανε μέσα στα εισαγωγικά, εγώ δεν έφυγα από το χώρο. Ήμουν κολυμβητής του Κολυμβητικού Ομίλου Ηρακλείου. Οι προπονητές μου ήταν ο κύριος Γιώργος Φραγκιαδάκης και η Νόρα Τσουκάτου. Μεγάλη προσφορά αυτών των ανθρώπων, όπως και μετέπειτα ο κύριος Λιώπουλος Μιχάλης. Βέβαια, ο Κολυμβητικός Όμιλος Ηρακλείου έφερνε και αλλοδαπούς προπονητές. Ένας από αυτούς τους προπονητές ήταν και ο Στέφαν Γεωργίεφ. Πολύ σπουδαίοι προπονητές και άνθρωποι γαλούχησαν και έκαναν πολύ κόσμο να αγαπήσει το άθλημα της κολύμβησης και παρόλο που, να το πω έτσι, εκείνη η περίοδη στο ξεκίνημα της πόλης του Ηρακλείου, να το πω, όλα ήταν σε αρχικά στάδια, αυτοί οι άνθρωποι απέδωσαν το μέγιστο και έδωσαν σε όλους εμάς αυτούς τους κολυμβητές της εποχής όλα τα εφόδια να συνεχίσουμε μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν κατάφερα μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το 1983, να λάβω μέρος στους πρώτους πανελλήνιους αγώνες που έγιναν στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο στην Αθήνα και να καταλάβω την πρώτη θέση στα 100 πεταλούδα, τη δεύτερη θέση στα 200 μεικτή και την τρίτη θέση στα 100 ελεύθερο. Τα αγόρια επειδή οριμάζουν πολύ αργότερα πρέπει να έχουν την υπομονή γιατί ανάμεσα στα αγόρια υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Αν κάποιο παιδί έχει οριμάσει πιο γρήγορα θα έχει μεγαλύτερες επιτυχίες, οπότε αποθαρρύνεσαι ότι δεν αξίζει αυτό που κάνεις, δεν έχει αντίκτυπο σε αυτό που κάνεις, οπότε πολλοί αποθαρρύνονται και ψυχολογικά πέφτουν έτσι ώστε δεν μπορούν να συνεχίσουν το άθλημα. Αν καταφέρεις να περάσεις το σκόπελο και να συνεχίσεις να δουλεύεις και να είσαι πειθαρχημένος, όσο περνάνε τα χρόνια εξελίσσεσαι και θα γίνεις ακόμα καλύτερος. Εντάξει, ήμουν πολύ μικρή. Θυμάμαι όμως τον αγώνα τον πρώτο που τερμάτισα και θυμάμαι και τη χαρά μου, ας πούμε, γιατί είχα τερματίσει και πρώτη και ήταν τα συναισθήματα λίγο και πρωτόγνωρα αλλά και θετικά. Σίγουρα μία από τις καλύτερες μου στιγμές ήταν προς το τέλος της κολυμβητικής μου καριέρας, ας το πούμε έτσι, όταν έλαβα μέρος στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στην Κίνα, όπου εκεί καταφέραμε και πήραμε την 6η θέση και κατάφερα να περάσω και στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις εισαγωγικές. Η πιο σημαντική στιγμή για μένα είναι το 2004, όταν ήμουνα δεύτερος στην Open, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ήταν μια πολύ σπουδαία στιγμή. Τότε κολυμπούσα με την Γλυφάδα. Είχα πάρει μεταγραφή εκεί λόγω των σπουδών. Γενικά ήταν η κορύφωσή μου σαν αθλητής αυτή τη στιγμή. Ήμουνα για 2 χρόνια μέλος της προεθνικής. Δεν κατάφερα να πάρω μια συμμετοχή με την εθνική. Είναι διακαής πόθος. Πέρασε, αλλά αυτή τη στιγμή μου το ξεπληρώνουν τα παιδιά. Τα δικά μου τα παιδιά τα οποία προπονώ έχουν τις επιτυχίες τις οποίες με καλύπτουν. Η σημαντικότερη μου στιγμή ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπως σας ανέφερα. Αργότερα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με κράτησε πολλά χρόνια έξω από τους αγωνιστικούς χώρους και στη συνέχεια επανήλθα στην υδατοσφαίρεση. Πολλά χρόνια water polo στον Όφι, με ένα πέρασμα από τον Ιωνικό Νίκαιας και ξανά πάλι πίσω και στον Όφι και στον Κόη, στις ένοπλες δυνάμεις. Και δεν θα σας πω την μεγαλύτερη στιγμή, θα σας πω την πιο συγκινητική στιγμή που είχα όλα αυτά τα χρόνια, η οποία, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ήταν φέτος. Φέτος λοιπόν έγινε στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο στην Αθήνα ένα Family Cup. Μια διοργάνωση όπου συμμετείχαν παιδιά και γονείς. Προαγωνιστικό, αγωνιστικό και masters. Εκεί λοιπόν κατάφερα μετά από 40 χρόνια να ξανακολυμπήσω παρέα με το γιο μου. Εκεί που το 1983 με συνόδευσε ο πατέρας μου να κολυμπήσω και κολύμπησα και έκανα την Πανελλήνια νίκη, 40 χρόνια μετά πήγα και κολύμπησα και εγώ με το παιδί μου. Νομίζω ότι ήταν καρμικό. Ήμουν πολύ εργατικός κολυμβητής, πολύ μάχημος. Τώρα από τη θέση αυτή που είμαι αναλογίζομαι ότι δεν απέδωσα αυτά που έπρεπε στο μέγιστο βαθμό. Όμως ζυμώθηκα με όλο αυτό το πράγμα. Μένουν σαφώς στιγμές στα ταξίδια, στους αγώνες, με νίκες σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε χειμερινούς αγώνες. Μπορώ να πω βέβαια ότι την απόλαυσα πολύ περισσότερο στα φοιτητικά μου χρόνια, που εκεί πραγματικά απέδωσα το περισσότερο που μπορούσα, όμως που μετά δεν είχα την υποστήριξη που έπρεπε ώστε να συνεχίσω σε ακόμα μεγαλύτερα χρόνια. Όπως και να έχει, τα παιδιά που κατάγονται από την πόλη του Ηρακλείου θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε σε άλλους τόπους. Δηλαδή να πάνε στην Αθήνα, να πάνε στο κέντρο, να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί οι κολυμβητές που φεύγουν από τον τόπο τους και πάνε σε άλλους τόπους δεν έχουν την υποστήριξη, την οικογενειακή υποστήριξη από το σπίτι τους, το φαΐ τους, τα ρούχα τους, τη μεταφορά τους, την προσήλωση ενός ανθρώπου πάνω σου να σε βοηθήσει, και έτσι οι προσπάθειές τους είναι ελληματικές. Όπως επίσης μπορώ να πω ότι με το χέρι στην καρδιά ότι η προσπάθεια του τόπου σου υπερέχει και όλων των υπόλοιπων παραγόντων. Μπορώ να πω ακόμα και προπονητών, γιατί πλέον το επίπεδο των προπονητών του Ηρακλείου είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και γι' αυτό γευόμαστε όλες αυτές τις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων. Αυτές τις μέρες, αυτή τη χρονιά, το κολυμβητήριο του Ηρακλείου ζει μεγάλες στιγμές, δεν τις έχει ξαναζήσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε, εγώ σαν προπονητής στον τρίτο, να έχω μία αθλήτρια, τη Βασιλάκη, η οποία έχει πάρει πρόξη για τον παγκόσμιο ανδρών γυναικών. Δεν έχει ξανασυμβεί στο Ηράκλειο αυτό το πράγμα. Έναν αθλητή ο οποίος πάει στο πανευρωπαϊκό, το Σπαθαράκι τον Νίκο, και έναν μικρό αθλητή, το Χουρδάκι τον Κωνσταντίνο, ο οποίος πάει στην ανοιχτή θάλασσα. Αλλά στο πανευρωπαϊκό κι αυτός. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν οι αθλητές της Βάνας, οι οποίοι έχει τρεις αθλητές που πάνε στο πανευρωπαϊκό στην ανοιχτή θάλασσα και τον Βασίλη τον Κακουλάκη που πάει και στο πανευρωπαϊκό, καλώς εγώ των πραγμάτων, στην πισίνα. Και είναι και η Κάλια η Κανόνγκα από τα Δελφίνια, η οποία και αυτή πάει στο πανευρωπαϊκό ανοιχτής θάλασσας. Δηλαδή έχουμε 6 παιδιά τα οποία κάνουν παρουσία σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερες στιγμές για το Ηράκλειο. Το κολύμπι στο Ηράκλειο την τελευταία πενταετία έχει ανέβει. Έχει ανέβει γιατί το κολύμπι πέρασε στα χέρια παλιών αθλητών. Όχι ότι οι παλιοί προπονητές δεν ήταν σωστοί, δεν ήταν καλοί. Αλλά ξέρετε, είναι νέα παιδιά, είναι φιλόδοξα, προσπαθούν. Και οι παλαιότεροι προσπαθούσαν, αλλά τα νέα παιδιά έχουν δώσει μια άλλη πνοή. Έχουν τις κόντρες τους, δεν λέω, αλλά κρατούν και τα προσχήματα. Η επιλογή μου ήταν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή κάνω πραγματικά αυτό που αγαπώ και αυτό το πράγμα μετράει πολύ. Αλλά όπως και να έχει, αν το κοιτάξουμε θα δούμε ότι ο άνθρωπος επιλέγει εκεί που πετυχαίνει. Έτσι κι εγώ είμαι από αυτούς τους, να το πω, τους τυχερούς ανθρώπους που αυτό που αγαπούσαν έκαναν. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, εννοείται ότι η εμπειρία μας και σαν κολυμβητές, θα πω ότι όμως ότι δεν μετράει τόσο, και από τη θέση του προπονητή τώρα, είναι να κάνουμε και να δώσουμε όλα τα εφόδια στα παιδιά. Αυτό που κάνουν να το κάνουμε με αφοσίωση, με πειθαρχία, με εργατικότητα, με συνέπεια, και στο τέλος θα φτάσουν στον προορισμό τους σε ό,τι και αν κάνουν. Είτε είναι αυτό μαθησιακή εξέλιξη, δηλαδή στο σχολείο, είτε είναι αθλητική, είτε είναι σε μία ξένη γλώσσα. Και ενώ όλα τριγύρω αλλάζουν, στο κολυμβητήριο όλα τα ίδια μένουν. Στην περίπτωση μιας γυναίκας που πλησιάζει μισό αιώνα στην ηρακλειώτικη πισίνα, κάτι που δεν μπορείς να συναντήσεις πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Τα πρώτα 11 χρόνια από τα 43 τα πέρασα μέσα στον κολυμβητικό όμιλο Ηρακλείου. Ιδρυτικό μέλος στον Κόη, γραμματέας, έφορος, η ψυχή της ομάδος για 11 χρόνια. Αργότερα για 9 χρόνια στο κολυμβητικό τμήμα του Εραστέχνη Όφη. Μ' αρέσει να κάνω πράγματα και να τα κάνω με επιτυχία. Αργότερα πήγα σαν μάνατζερ στην ομάδα του Ναυτικού Μύλου Ηρακλείου για 3 χρόνια με μεγάλες επιτυχίες. Στην πορεία, δεν το κρύβω, βοήθησα εξαιρετικά τους αργοναύτες Ηρακλείου, όπου εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο γιος μου προπονητής κολύμβησης και βοηθούσα το σωματείο του. Το 2003 ο αγαπητός μαζί με τον συναθλητή του, τον Μάριο τον Χριστοδουλάκη, αναζήτησαν άλλους δρόμους. Κάναμε ένα καινούργιο σωματείο, Δελφίνια 2003. Για μένα τα Δελφίνια Ηρακλείου είναι το 4ο παιδί. Το κομμάτι της κολύμβης το ξέρω καλά. Το έχω δουλέψει πολύ. Δεν ήταν εύκολο για μια γυναίκα παράγοντα να σταματήσει το χώρο της πισίνας. Αλλά για μένα δεν ήταν δύσκολο, γιατί το αγαπούσα ιδιαίτερα και εγώ αυτό που με έκανε και με κράτησε στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια το λέω και συγκινούμε, είναι ότι χαίρομαι για όλες τις επιτυχίες όλων των παιδιών. Ανεξάρτητα από ποιο σωματείο είναι. Θλίβομαι όταν βλέπω μικρόψυχους ανθρώπους στο χώρο και θλίβομαι ακόμα περισσότερο όταν βλέπω να υπονομεύουν το καλό. Γιατί μέσα στους αθλητικούς χώρους συμβαίνουν αυτά. Εύχομαι το άθλημα να πάει πάρα πολύ μπροστά. Οι ομάδες που είναι πάρα πολλές για το Ηράκλειο, αν μπορέσουν να ανανωθούν κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι πολύ καλό, θέλω να το πω και αυτό, γιατί τα Χανιά είναι μία ομάδα και κάνει κάποιες καλές επιτυχίες. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν λίγο πιο μονιασμένοι, να είναι μεταξύ τους πιο λίγες ομάδες, ας τα βρουν μόνοι τους. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες επιτυχίες στο κολυμβητικό. Από το 2010 μέχρι και το 2014 η πισίνα του Ηρακλείου βίωσε έναν εφιάλτη. Και οι προπονητές που βρίσκονται εδώ, αλλά και όχι μόνο αυτοί, και οι άλλοι που δεν είναι εδώ, αυτά τα τελευταία 5 χρόνια κακοπληρωμένοι και χωρίς πισίνα κρατήσανε την ηρακλειώτικη κολύμβηση στα ίσα της. Από αγάπη και ζήλο. Από αγάπη και ζήλο. Και θεωρώ ότι συνέβη αυτό επειδή ήταν άνθρωποι της κολύμβησης, υπήρξαν αθλητές και αγαπούσαν το κολύμβι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μάλιστα, πολύ εγώ σημαντικό. Προσωπικά ήθελα να τους ευχαριστήσω, όχι μόνον εσείς που είστε εδώ. Είμαι και μέλος της Περιφερειακής, κύριε Μαρτεζάκη, αλλά εγώ αγαπώ το κολύμπι. Πρώτα αγαπώ το κολύμπι και μετά όλα τα υπόλοιπα. Θα ήθελα από τους καλεσμένους μας 30 δευτερόλεπτα ο καθένας. Σχόλιο. Μαίρη Μηναδάκη, αγαπητέ. Μάνα μου. Χάρης Δουράρης. Στη λοβά της κολύμπης την τελευταία 20-30 χρόνια. Ιστορία. Βάνα Μπακούση. Και εγώ αυτό ήθελα να πω, η ιστορία της κριτικής κολύμβησης. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα από τη δική μου πλευρά, ότι έχει βοηθήσει τα μέγιστα στο να είναι αυτή τη στιγμή η πισίνα του Ηρακλείου ανοιχτή. Η κολύμβηση λοιπόν στο Ηράκλειο έχει τη δική της ιστορία, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με μια συγκλονιστική ιστορία ζωής ενός παιδιού που η κούνια του ήταν το νερό και σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες κολυμβητές. Ο Γκολομέεβ, παιδιά, όταν ανέβηκε στην Αθήνα, ξέχασα να μιλήσω για τον Κρίστιαν. Το ξέχασα αυτό. Το αγόρι, το όμορφο, το γλυκό αυτό αγόρι, το δικό μας το αγόρι, που το έφερε ο πατέρας του εδώ, γεννήθηκε 3 Ιουλίου και το έφερε εδώ τη 1 του Σεπτέμβρη, πολύ μωράκι. Ανεβαίνοντας στην Αθήνα ο Κρίστιαν μετά το θάνατο του πατέρα του, πήγε στη θεία του, στην αδερφή του πατέρα του, έμενε σε δικό του σπίτι. Αυτό έπαιξε ρόλο. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Κρίστιαν εξάλλου λέει παντού. Πώς μου διέφυγε ο Κρίστιαν, αλήθεια, που είναι ο αγαπημένος μου, που είναι ο λατρεμένος μου. Έτσι. Έζησα το μεγάλο μάτρο από πολύ μικρός μέχρι που έφυγε. Αυτό το παιδί έχασε τη μητέρα του στη γέννα του και τον πατέρα του λίγο πριν τελειώσει το σχολείο. Έφυγε και ο πατέρας του και έμεινε μόνος. Ήθελα αυτό το παιδί να προχωρήσει πάρα πολύ. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες πέρα από πανευρωπαϊκά. Έχει πάρει παγκόσμιο μετάλλιο, δεύτερο παγκόσμιο μετάλλιο. Στάθηκε λίγο άτυχο στην Ολυμπιάδα την τελευταία που έγινε. Το οποίο για κάποιους λόγους που ξέρει αυτός έπρεπε για μένα να ήταν στο βάθρο. Δεν ήταν κακή η 5η-6η θέση που κατέλαβε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύω ότι στην επόμενη Ολυμπιάδα που προετοιμάζεται ότι να είναι μέσα στα μετάλλια γιατί το αξίζει και σαν χαρακτήρας και σαν κολυμβητής. Δυνατό ξεκίνημα σε αυτά τα πρώτα μέτρα της κούρσας με τον Γκολομέεβ να πηγαίνει αρκετά καλά σε αυτά τα τελευταία μέτρα με τον Λιουκόνεν και τον Γκολομέεβ. Ο Γκολομέεβ θα είναι τρίτος, ο Λιουκόνεν θα είναι πρώτος, ο Πράουντ θα είναι δεύτερος. Εδώ είναι ο Λιουκόνεν, 21-61, 21-73 για τον Γκολομέεβ. Πολύ αργότερα που πήρε την ελληνική υπηκοότητα η οικογένεια Γκολομέεβ, μου έλεγε πάντα ο Τσέτσο, ό,τι κρίμα βρε μισμέρι, γιατί δεν το κάναμε Γκολομεεβάκης. Του λέω, ας ξέχνα τώρα. Είχαμε πάει εγώ με τη συνεργάτη δάμου από τον Όφη, τότε στην Ομαρχία Ηρακλείου, είχαμε υπογράψει, είχαμε εγγυηθεί την ελληνική του υπηκότητα. Δεν είχε αστέρι ο πατέρας του. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός προπονητής. Δίπλα του έμαθα πολλά. Ήμασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί στον Ερασιτέχνη Όφη. Είναι γνωστό ότι εγώ και ο αγαπητός μεσολαβήσαμε για να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό με κάνει και λίγο ενοχική, παρότι ξέρω ότι μπορούσε να συμβεί στον καθένα αυτό. Ο Κρίστιαν είναι το πιο λαμπρό αστέρι, είναι αλήθεια. Να ξέρετε ότι εγώ για το κολύμπι έχω μέσα μου πολύ αγάπη, την οποία δεν ξεχωρίζω. Αν είναι από τα Δελφίνια, είναι από άλλο σωματείο. Δεν μ' αρέσει η ιδιοτέλεια. Δεν είναι ωραίο. Το άθλημα πρέπει να το θαυμάζεις και να το χειροκροτείς από όπου κι αν προέρχεται. Όσον αφορά για την κολύμβηση, θέλω να σκεφτείτε μόνο τούτο. Ότι η κολύμβηση είναι το μοναδικό άθλημα που σώζει τη ζωή του ανθρώπου. Στην κολύμβηση, ένας που θα μπει μέσα αναφέρεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Μέσα στο νερό, όταν μπαίνει το ανθρώπινο σώμα και τίποτα να μην κάνει, περιβάλλεται από τόσες δυνάμεις που δέχεται ερέθισμα όλο του το μυϊκό σύστημα. Όπως επίσης, όλες οι αρθρώσεις δεν δέχονται καμία επιβάρηση, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο σώμα να απολαμβάνει όλες τις ευεργετικές του ιδιότητες. Τα δικά μου τα παιδιά ούτως ή άλλως τα έχω φέρει ήδη εδώ. Και εγώ αρχικά σαν γονέας τα έφερα γιατί ήθελα να μάθουν να κολυμπάνε. Και προχωρήσαμε γιατί θέλανε και εκείνα να προχωρήσουν, να κάνουν δηλαδή πρωταθλητισμό. Όμως πέρα από αυτό είναι ένα άθλημα που θα γίνω λίγο γραφική, γυμνάζει όλο το σώμα. Ο αθλητισμός σε κρατάει υγιή, σε κρατάει σε εγρήγορση. Είναι σε αυτό το κομμάτι όλη μου η οικογένεια, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Οπότε είμαστε μια οικογένεια αθλητική και σίγουρα με γεμίζει πολύ περισσότερο από μικρός. Αλλά τα χρόνια τα παιδικά ποτέ δεν τα ξεχνάς και μπαίνουν πάντα χαραγμένα μες στη μνήμη σου.